Γεια σας, είμαι η Άρτεμις και ακούτε το Coffee Stain, ένα podcast γεμάτο ιστορίες, εμπειρίες και έμπνευση από την βιομηχανία του καφέ, αλλά από μια άλλη διαφορετική οπτική, την οπτική τη δική σας. Προσωπικές και επαγγελματικέ ιστορίες γεμάτες πάθος, επιμονή, δημιουργικότητα, στόχους και φυσικά δράση. Ετοιμάστε λοιπόν τον καφέ σας και ελάτε μαζί μας. Αναφερόμαστε στη βιομηχανία του καφέ και πολλοί μπορεί να αναρωτηθείτε τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Από ποιου απαρτίζεται η βιομηχανία του καφέ και ποιοι εργάζονται σε αυτή, ή ποιοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε αυτή τη μεγάλη και πολύμορφη βιομηχανία. Αν την φανταστείτε σαν μια διαδρομή με δρόμου, με παράδρομου, στενάκια, λόφου, κατηφοριέ και φυσικά στάσει, ω τον τελικό προορισμό, τι θα σκεφτόσασταν. Τι πινέζε και πινακίδε θα βάζατε σε αυτή τη διαδρομή, τι θα έγραφε κάθε μία από αυτέ. Έτσι λοιπόν. Φανταστείτε ότι πίνοντα τον πρωινό σας καφέ, μπαίνετε σε έναν κόσμο που απλώνεται πέρα από τη γεύση και το άρωμα. Ένα κόσμο που ξεκινάει από μικρούς σπόρους που φυτεύονται στη γη και καταλήγει σε εσά που απολαμβάνετε αυτό τον καφέ με ένα πλατή χαμόγελο. Αλλά ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί ο καφές. Πώς μετατρέπεται από απλό σπόρος σε ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα στον πλανήτη. Σήμερα θα πάμε μαζί ένα σύντομο ταξίδι. Ξεκινάμε λοιπόν από τη ζώνη μεταξύ των τροπικών του καρκίνου και του αγόκερου, που εύστοχα αναφέρεται ω ζώνη του καφέ, σε χώρε τη Ασία, τη Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Η πλειοψηφία του κόσμου γνωρίζει τα δύο βασικά είδη, αράμπικα και ρομπούστα. Αυτέ οι ποικιλίε φτιάχνουν ένα παγκόσμιο χάρτη για τον καφέ, ένα χάρτη γεμάτο ιστορίε, γεύσει και πολιτισμού. Μετά από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την επεξεργασία των κόκκων οδηγούμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο του πράσινου καφέ. Έτσι, ο πράσινος καφές ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, περνώντας από μια λυσίδα επαγγελματιών που τον δοκιμάζουν, τον ψήνουν, τον αλέθουν και τελικά τον προσφέρουν σε εσά. Έτσι, έχουμε τους καλλιτέχνες της γευσυγνωσίας και του ψησίματος. Δύο βασικές ειδικότητε που σε αυτές οφείλουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της γευστικής μας εμπειρίας, θα μπορούσα να πω. Νότες πικρέ, φρουτόδις σοκολατένια αρώματα, Στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει τη γνώση αλλά και το πάθο. Στη συνέχεια, ο καφέ αλέθεται, φτάνει στα χέρια των παρίστη, των δημιουργών πίσω από τον πάγκο. Ο παρίστα με αγάπη και γνώση παρασκευάζει κάθε είδου καφέ και σερβίρει το ρόφημα που σα συντροφεύει κάθε στιγμή. Πίσω από όλα αυτά όμω υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει ότι ο καφέ φτάνει με ποιότητα και συνέπεια στα χέρια σα. Είναι οι εισαγωγεί, οι πολιτέ, οι διανομή, αλλά και οι κατασκευαστέ των μηχανών και κάθε αξεσουάρ που είναι απαραίτητο για το τελικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε φυσικά του ιδιοκτήτε καφετεριών, εστιατορίων και ξενοδοχείων, που φροντίζουν να σα προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία καφέ. Και φυσικά οι διαφημιστέ, οι γραφίστε, οι marketing experts που επικοινωνούν την κουλτούρα του καφέ οι αρχιτέκτονες και interior designers που δημιουργούν καλές τους χώρους όπου απολαμβάνουμε όλοι τον καφέ μας. Όλοι αυτοί, από τον καλλιεργητή μέχρι τον τελικό καταναλωτή, αποτελούν yeah. την καρδιά της βιομηχανίας του καφέ. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε αυτή τη βιομηχανία. Είτε μιλάμε για μικρούς παραγωγούς που καλλιεργούν τον καφέ σε φάρμες μερικών στρεμάτων, είτε για τις τεράστιες εμπορικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τον εφοδιασμό του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε βιτζάνι καφέ, λοιπόν, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα μιας μικρής διαδικασίας. Είναι το προϊόν μιας παγκόσμιας συνεργασίας που συνδυάζει γνώση, καινοτομία και παράδοση. Κλείνοντα και το σημερινό επεισόδιο, θα ήθελα να κλείσετε τα μάτια και να σκεφτείτε το χαμόγελό σας όταν πιάνετε αυτή την κούπα καφέ. Είναι αυτό το χαμόγελο που ενώνει ολόκληρη τη διαδρομή, από το φυτό μέχρι το φλιτζάνι και νομίζω πως είναι το πιο όμορφο μέρος αυτού του ταξιδιού. Γιατί η βιομηχανία του καφέ δεν αφορά μόνο το προϊόν, αλλά τις εμπειρίες και τις στιγμές που δημιουργεί για όλους μας. Απολαύστε λοιπόν αυτή την εμπειρία στο μέγιστο. Και φυσικά, αν ανήκετε στη βιομηχανία του καφέ και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία, τις εμπειρίες, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες σας. Το Coffee Stain ανυπομονεί να σας φιλοξενήσει. Συμπληρώστε τη φόρμα που υπάρχει στο link στην περιγραφή, στείλτε ένα mail, ένα μήνυμα, ό,τι αγαπάτε. Ας κάνουμε τη βιομηχανία του καφέ πιο ενδιαφέρουσα. Τι λέτε.